σας. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Αυτή τη φορά δεν θα είμαστε πάνω από τις κατσαρόλες του Θέμου. Έχουμε προαναγγείλει ότι κλείνουμε πανηγυρικά έχοντας guest, καλεσμένο. Και δυστυχώς χάσατε τα βογγητά των παρουσιαστών, γιατί το γλυκό που θα σας δείξει σήμερα ο Πάρης είναι έτοιμο και είναι λαχταριστό και δροσερό εδώ μπροστά μας. Και όποιος το δει θα πει... Χορταίνει πρώτα το μάτι. Θα πει αχ βαχ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η λέξη έτοιμο που είπες είναι πολύ κακό πράγμα για έναν επαγγελματία ζαχαροπλάστη. Ο Πάρης κατάλαβε αμέσως. Σιγά μην δεν κλείναμε την εκπομπή και δεν ερχόσουν πάλι να μας την πει. Όχι, δεν είναι να μας την πω, είναι το έτοιμο. Είναι απαγορευμένη λέξη για εμάς ο ζαχαροπλάστη, γιατί είναι ότι έχουμε παραπέτει έτοιμο. Σε έτοιμο ή μη έτοιμο προϊόν. Αμέσως συμπληρώνει ο. Όχι, είναι handmade. Απλά θέλω να πω για να μην παρεξηγούμε. Θα μας ξεφτιλίζεις για την τελευταία εκπομπή. Για να μην παρεξηγούμε ότι φροντίσατε και έχετε ήδη φτιάξει. Ολοκληρωμένο. Ότι θα το κάνουμε εκεί μπροστά σας, βέβαια. Λοιπόν, θα κάνετε ένα κοντινό να το δείξουμε. Το περιγράφουμε μία. Το έτοιμο να το δείξουμε. Το ολοκληρωμένο. Λοιπόν, και εσύ στήσε μας το. Λοιπόν, είπαμε μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Χίλιες λέξεις, μια εικόνα. Τώρα βλέπουμε την εικόνα. Την εικόνα. Τι είναι αυτό που βλέπουμε. Πάρει, πες. Λοιπόν, είναι. Δώσαμε μια απλή ονομασία. Ταρτά βανίλια. Okay. Λοιπόν, από εκεί και μετά, σε γλώσσα ζαχαροπλαστική, έχει μια σαμπλέ μπρετόν κακάο. Είναι μια ζύμη τάρτα η οποία σε σχέση με μια πάτη σουκρέα έχει πολύ περισσότερο βούτυρο αναλογικά με το αλεύρι που έχει. Και φαίνεται, όταν την δαγκώνουμε, φαίνεται σαν να είναι σφολιάτα. Φαίνεται σαν να έχει στρώσεις. Επειδή έχει, η τεχνική της είναι τέτοια. Και έχουμε και ένα σουπρέμ βανίλια. Μια κρέμα με φυσική βανίλια μέσα. Γι' αυτό βλέπετε τα μαύρα τα σποράκια είναι η φυσική είναι βανίλια. Είναι βανίλια μαδαγάκι. Είναι κόκκι από το, ακριβώς, τα σποράκια. Ακριβώς, από ακριβώς. Ούτε βανιλίνη, ούτε χημικά προϊόντα, τίποτα. Πες λίγα πράγματα για το. Και έχει, συγγνώμη, έχει και. Ξέχασα. Ένα εξαιρετικό προϊόν. Έχει μια μαρμελάδα πορτοκάλι με αλόι. Χειροποίητη. Έτοιμη. Λοιπόν, θα μας συστήσεις τον Πάρη. Λοιπόν, Πάρης Λεωνίδου, πρώτα απ' όλα εξαιρετικός συνάδελφος. Είναι ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου. Έχει ξεκινήσει. Το σουκρέ. Το ξέρουμε. Το έχουμε παρουσιάσει δηλαδή από την εκπομπή. Έχει ξεκινήσει από το μηδέν ο άνθρωπος. Δηλαδή από το μηδέν εννοώ δεν είχε τίποτα, δεν ήξερε τίποτα. Και μόνος του σκαλή-σκαλή ανέβηκε. Στην κορυφή. Στην κορυφή. Θα κλάψω, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Έχει παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια και Ελλάδα και εξωτερικό. Τώρα πιάνει σε επίπεδο να διδάσκει. Διδάσκει δηλαδή ζαχαροπλαστική. Και κάνει και σεμινάρια στο μαγαζί το οποίο είναι ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή. Και. Τι άλλο, να πούμε, μας έκανε την τιμή σήμερα να έρθει να μας παρουσιάσει το γλυκό του. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάρη θα μας δείξει τα υλικά σου. Βεβαίως. Ακούγεται περίπλοκο, όπως το είπες εσύ επιστημονικά. Όχι, είναι απλό η ζαχαροπλαστική, είναι πολύ απλή. Για πες μας τι θα βάλουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κρέμα. Ναι. Λοιπόν, η κρέμα μας αποτελείται από το υγρό στοιχείο που είναι γάλα και κρέμα γάλακτος. Έχουμε βάλει και τη βανίλια μέσα. Θα χρειαστούμε φύλλα ζελατίνης. Σε αυτόν τον μπολ έχουμε βάλει κρόκους και ζάχαρη. Θα μας βοηθήσουν να δέσει η κρέμα. Και έχουμε και την κρέμα γάλακτος σε μορφή σαντιγής που θα τη δουλέψουμε αφού κρυώσει η κρέμα μας, αυτή που θα φτιάξουμε στη φωτιά εννοώ, για να την αφρατέψουμε. Ωραία. Ενώ δίπλα είναι τα υλικά. Και δίπλα είναι τα υλικά για τη ζύμη της τάρτας, τα οποία είναι. Να το πω εγώ παντεσπάνι, να το καταλάβω. Όχι. Να μην το πω παντεσπάνι. Όχι, άλλο το παντεσπάνι, άλλο η ζύμη της τάρτας. Να το πούμε και κρουασάν. Άμα σε λοιπόν. Άμα θέλουμε, θα το πούμε και Γιώργο. Για Γιώργο, Κώστα. Λοιπόν, ωραία. Τι υλικά έχουμε, βούτυρο. Έχουμε βούτυρο 80 διάρι. Έχουμε κακάο εξαιρετικής ποιότητας. Ζάχαρη κρυσταλλική. Baking powder. Αλεύρι 55 άρι. Και αυγό. Ωραία. Τέλει. Ξεκινάμε. Ναι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την κρέμα. Για να την βάλουμε να κρυώσει λιγάκι. Προκειμένου να την δείξουμε και πώς θα είναι σχεδόν τελειωμένη. Ωραία. Έχετε κάνει μια σχετική προεργασία. Εδώ μας ναι. είπες έχει. Έχουμε γάλα. Βάλει γάλα, κρέμα γάλακτος και κλονάρια βανίλιας. Ωραία. Αυτά που χρειαζόμαστε. Στον μπολ έχουμε βάλει κρόκους με ζάχαρη. Πόσους κρόκους και πόση ζάχαρη. Θα τα δούμε και τα ναι, υλικά. Ναι, τα γραμμάρια. Έχουμε βάλει κρόκους και καστανή ζάχαρη, προκειμένου να ζεσταθεί η κρέμα και να το ρίξουμε στους κρόκους να ανεβάσουμε σταδιακά θερμοκρασία τους προς τα πάνω. Α, okay. Γιατί αν το κάνουμε ανάποδα. Αυτό θα πέσει μέσα στο. Ναι, ναι, θα πέσει και θα το επαναφέρουμε πάλι στη φωτιά. Εσείς βλέπετε τα υλικά και τις ποσότητες που σας προτείνει. Γιατί αν το κάνουμε, Πάρης, αν το κάνουμε ανάποδα, το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε ομελέτα μέσα στην κρέμα γάλακτος. Θέλεις να βράσει αυτό ή θες απλά να ζεσταθεί, να είναι χλιαρό. Όχι. Όσο πιο κοντά είναι στο σημείο βρασμού, τόσο πιο γρήγορο τελείωμα θα έχουμε της κρέμας.
Ωραία. Ωραία, να κάνω εγώ τώρα μία ερώτηση που μπορεί να είναι χαζή. Όχι, δεν είπαμε χαζή ερώτηση. Λοιπόν, όταν είπαμε κλονάρια βανίλιας, εννοούμε ότι παίρνουμε τη βανίλια, τα στικ, την ανοίγουμε και πρώτα απ' όλα την πατάμε, την βάζουμε στον πάγκο, σε ευθεία γραμμή. Την πατάμε, γιατί οι σπόροι της βανίλιας είναι περιμετρικά, για να πάνε στη μέση. Την ανοίγουμε και μετά την καθαρίζουμε. Ωραία, και αυτά ρίχνουμε μέσα, για να μην μπερδευτούμε. Μπορούμε, αν θέλουμε, να βάλουμε και το κλονάρι. Ανοιγμένο βέβαια και καθαρισμένο. Αλλά και το κλονάρι μέσα μπορεί να μπει. Έχει να κάνει με το τι θέλουμε ακριβώς. Για να δώσει αρώματα, μετά το αφαιρούμε. Ναι, γιατί είναι κάποια κλονάρια που έχουν πολύ περισσότερο άρωμα στο κλονάρι παρά στο σπόρο. Mm-hmm. Την αγαπώ τη βανίλια, έτσι που μυρίζει. Και εγώ. Λοιπόν, έχει ζεσταθεί λίγο πριν αρχίσει ο βρασμός. Mm-hmm. Εδώ έχει καστανή ζάχαρη μαζί με κρόκους αυγών. Και βλέπουμε σιγά σιγά. Βλέπει ή να μαθαίνει. Εγώ είναι βλέπω. Ξέρεις να τα κάνει αυτά. Πιστεύω τώρα να κάτσει τα μάτια, κάτι θα καταλάβει. Μήπως θέλετε να αλλάξουμε θέση. Έλα εσύ από εκεί να βοηθάσεις. Για ποιο λόγο πάρει καστανή ζάχαρη? Στο συγκεκριμένο, γιατί θέλω να μου δώσει αυτό το εσάν στο καραμελιζέ που έχει η καστανή. Ωραία. Μπορείς να βάλεις κρυσταλλική, απλή λευκή. Ωραία. Χαμηλώσουμε λίγο. Και μπλώμε στην κατσαρόλα. Ναι, χαμηλώνουμε τη φωτιά πάντα. Γιατί ο κρόκος είναι τώρα ευαίσθητος και την προσοχή μας ψηθεί που λέμε. Λοιπόν, έκανες αυτό το κόλπο για να μην κάνεις ομελέτα. Και θέλω να τη μαρίσεις. Ναι. Α, δεν έχει νομίζω πολλά. Και τον πόλτο θέλω. Α, οπότε θα σας αφήσουμε εδώ. Θερμόμετρο. Α, θερμόμετρο. Θερμοκρασία. Ναι. Πόσο πάρει? Εδώ θα το πάμε μέχρι 83. 83 βαθμούς. Υπάρχει μέχρι 83, γιατί έχουμε, ναι, έχουμε κρόκο, έχουμε κρέμα και γάλα. Ωραία. Αν είχαμε μόνο γάλα θα πηγαίναμε 84 τουλάχιστον. Ωραία. Αν είχαμε μόνο κρέμα θα πηγαίναμε λίγο κοντά στο 83. Και υπάρχει κάποιος τρόπος, άμα κάποιος δεν έχει θερμόμετρο σπίτι του, να, ναι, δει θα με το μάτι δεις, πάνω κάτω. Με την εμπειρία του μαθαίνεις αυτό σιγά σιγά, ότι αρχίζει να γίνεται λίγο πιο παχύρευτη κρέμα. Όταν αρχίζει και γίνεται λίγο πιο παχύρευτη, καλό να τη σταματάμε. Δεν θέλουμε να πήξει εντελώς. Όχι, μα δεν πρόκειται να πήξει. Από ένα σημείο και μετά θα αρχίσει να κάνει διαχωρισμό. Ωραία. Πολύ ωραία. Και αντί για βανίλια θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο άλλο αρωματικό, δηλαδή, ναι, μια κανέλα, λέγω, κάποιο τσάι μέσα, οτιδήποτε, δεν είναι. Ναι. Να συγκρίσεις του καθενός, Ναι, είναι ανάλογος με το τι θέλεις να φτιάξεις, δεν θέλεις να τελειώσεις. Τέλεια. Λοιπόν, να πάω να φέρω εγώ το παγωμένο μπολάκι. Ναι, να το περάσουμε και να ρίξουμε τα φύλλα ζελατίνης. Τα φύλλα ζελατίνης τα έχουμε βάλει σε κρύο νερό για να μαλακώσουν. Πόση ώρα? Το φύλλο θέλεις τουλάχιστον 15-20 λεπτά. Και το νερό που θα χρησιμοποιήσεις πρέπει να είναι από 0 έως 5 βαθμούς. Κρύο. Ναι, ναι. Για να μαλακώσει την ζελατίνη, εννοεί. Να το πάρω αυτό. Ναι. Καλό είναι τέτοιο είδους κρέμες. Αυτή η κρέμα, την ονομάσαμε σουπρέμα, αλλά σαν ορολογία κρέμας είναι κρέμα Αγγλές. Είναι μια βασική κρέμα της ζαχαροπλαστικής. Και καλό είναι όλες αυτές τις κρέμες να τις περνάμε από σινουά ή από σίδα, τέλος πάντων, γιατί πάντα θα έχουν αφήσει λίγο κροκάδι που δεν έχει ψηθεί καλά. Πολύ ωραία. Και το ξαναβάζουμε λίγο στο ψυγείο, λίγο. Τα φύλλα. Τώρα βάζουμε τα φύλλα μέσα. Ναι. Οπότε δεν περιμένουμε να κρυώσει η κρέμα μας. Τα φύλλα τα μαλακώνουμε σε παγωμένο νερό και μετά για να λιώσουν χρειάζεται θερμοκρασία. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες θερμοκρασίες που μπαίνουν τα φύλλα σε μία κρέμα. Η ζελατίνη από μόνη της έχει όρια. Δεν πρέπει να τα ξεπερνάμε. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν, ναι, τα φύλλα ζελατίνης. Και μετά όλα αυτά θα πάει στο περάσουμε με μεμβράνη και θα το βάλουμε ψυγείο μέχρι να κάνουμε τη ζύμη της τάρτας. Θα είναι έτοιμο να το φραντέψουμε με την κρέμα. Ωραία. Απλώς θέλει λίγο να πέσει θερμοκρασία για να συντοματίσουμε με την κρέμα να γάλα χτυπημένη. Να το δώσουμε στο θέμα και να πάμε στο επόμενο στάδιο. Πάμε. Λοιπόν. Για τη ζύμη. Ναι. Για τη ζύμη της τάρτας. Θέμα, μαρίζαλι. Ναι, θα σου φέρω εγώ τώρα αμέσως. Έχεις κάπου θέμα να τον βοηθήσω? Έχει μέσα στο ζευτάρι. Μία μαρίζα θες? Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κάδο ακριβώς. Το βούτυρο. Ρίχνουμε το βούτυρο. Το βούτυρο είναι στη θερμοκρασία δωματίου. Ναι. Και είναι ένα βούτυρο είναι με όλα του τα λιπαρά. Είναι. Ναι. Και όταν λέμε βούτυρο, δεν βάζουμε. Βούτυρο 80 και... Όχι. Όχι. Τα λέμε βούτυρο είναι βούτυρο. Βούτυρο 80 διάρι, αγελαδινό. 82% λιπαρά.
Ζάχαρη να... κρυσταλλική. Έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα, ναι. Ζάχαρη κρυσταλλική. Μπορείς να βάλεις και... Ναι, ναι, μπορούμε να βάλουμε και καστανή ζάχαρη. Εάν θέλουμε. Επειδή το βούτυρό μας είναι το συγκεκριμένο που το έχουμε αφήσει αρκετή ώρα έξω και εδώ έχει λίγο παραπάνω θερμοκρασία, καλό είναι να μην το αφραντέψουμε, να μην το βάλουμε να δουλευτεί πολύ. Γιατί το βούτυρο θα αρχίσει να χάνει τη διόγκωσή του που θέλουμε να μας δώσει και θα αρχίσει να πέφτει. Να πέφτει. Να μην το δουλέψουμε πολύ ώρα ή να μην το δουλέψουμε σε μεγάλη ταχύτητα. Να μην το δουλέψουμε πολύ ώρα στον πάγο. Γιατί συνεχίζει και αναπτύσσει θερμοκρασία και θα μας βγει να μας είναι αντίστροφο. Κανονικά θα έπρεπε σιγά σταδιακά να ρίχνω τα αυγά και να προχωρήσω με τα αστέρια. Επειδή όμως εδώ το βούτυρό μας είναι σε υψηλή θερμοκρασία, είναι αρκετά ζεστό λόγω του χώρου, θα το πάω λίγο ανάποδα. Θα ρίξω το κακάο και μετά θα προχωρήσω με τα αυγά. Στο σπίτι μας ρίχναμε πρώτα τα αυγά και μετά το κακάο, αν το βούτυρο ήταν... Ναι, μια κανονική συνταγή πηγαίνει κάπως έτσι. Ρίχνουμε σταδιακά τα αυγά ή όποιο υγρό έχουμε, γαλά, κρέμα και προχωράμε μετά με τα αστέρια. Ρίχνουμε το κακάο. Άμα θέλω να κάνω λευκή τάρτα. Το ποσοστό του κακάο θα το βάλεις αλεύρι. Σε αλεύρι. Και εδώ μπορεί να βάλεις μπαχαρικά. Αυτό θα το μπορεί. Ναι, δηλαδή μπορεί να κάνεις την κρέμα αντί για βανίλια, μια κρέμα λεμόνι και να κάνεις εδώ πέρα μια σαμπλέ μπρετόν με κανέλα. Ρίχνουμε τα αυγά. Σταδιακά θέλει τα αυγά, όχι όλα μαζί. Γιατί πέφτει πολύ υγρασία μετά και δεν μπορεί να αναμορφωθεί το βούτυρο. Λίγο από το αλεύρι. Το baking powder δεν το έχω βάλει όμως να πάρει. Το έχω αφήσει για να το σκοτώσει και να το δείξει στον κόσμο. Ναι. Πάρει πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη ζαχαροπλαστική, Το 98. Από το 98 στη σχολή και μετά. Ο Ζερβός έχει κάνει ζαχαροπλάστη, το ξέρεις αυτό. Ναι, το έχει πει. Πώς το ξέρεις εσύ αυτό? Και ήταν και πάρα πολύ καλός μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση ότι παρατηρείς τα υλικά σου, είναι σαν να μιλάς μαζί τους. Τι χρειάζεται, αν θέλει υγρασία, αν θέλει κάτι. Μα εμένα η ζωή μου περνάει από εδώ μέσα. Δεν μπορώ να μην το σεβαστώ αυτό εδώ. Είσαι ποιητής, πάρε. Η αλήθεια είναι. Πολλά. Ο Θεέμος Ρήγας και είναι πιο πετατζής, δεν τα έχει πει ποτέ αυτά. Τα βάζουμε όλα μέσα. Εντάξει, αν ξεχάσαμε κάτι, δεν πειράζει, το ξεχάσαμε. Την άλλη μέρα θα το θυμηθούμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Πάρης είναι ο πιο παράξενος ζαχαροπλάστης που μας επάγγελμα, δηλαδή στο θέμα δουλειάς. Τακτικότητα. Ναι. Είμαι λόξος. Σοκολάτα ή βανίλια στις γεύσεις σου περισσότερο? Τι γλυκό θέλω να κάνω. Εσύ τι αγαπάς προσωπικά, σαν Πάρης? Τι σ' αρέσει να τρως, να δοκιμάσεις? Το βούτυρο. Το βούτυρο. Θεωρείς ότι είναι το top στη... Το αγαπημένο μου υλικό είναι το βούτυρο. Ναι. Βούτυρο ζωικά λιπαρά. Κρέμες. Γι' αυτό δεν μπορώ. Δεν συμβιβάζομαι με φυτικές, με οτιδήποτε γύρω-γύρω από αυτό. Και δεν ανέχομαι να μου λένε προϊόντα μαργαρίνης, βούτυρο. Γι' αυτό λέω ο Θεός ότι είμαι λόξος. Καλό είναι το baking να το βάζετε στο τέλος, πάντα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι διαφορετικοί τύποι baking που δρούν ανάλογα με τη θερμοκρασία. Και είναι πολύ πιθανό ένα baking που ξεκινάει να δουλεύει πολύ χαμηλά, εάν έχεις αναπτύξει πολύ μεγάλη θερμοκρασία εδώ, να μην έχεις αποτέλεσμα στο φούρνο. Δηλαδή δεν θα αποσκώσει ποτέ. Λοιπόν, αφήνουμε όλο αυτό να ανακατευτεί για λίγο, να γίνουν ένα όλα αυτά. Είμαστε τα υλικά. Είμαστε έτοιμοι. Και μετά θα μπει φούρνο. Μετά θα μπει, εμείς επιλέξαμε να το βάλουμε σε φόρμα, σε τσέρκι και μετά να το κόψουμε όπως θέλουμε και να το βγάλουμε. Μπορείτε είτε να το βάλετε σε μικρές φόρμες όπως είναι αυτές, τον cupcake ή σε μεγάλο ταψί. Χρειάζεται λαδόκολλα, οπωσδήποτε, από κάτω. Για να μην κολλήσουμε. Ναι. Και εδώ καλό είναι... ο Θέμος έχει ένα πολύ καλό αντικολλητικό ταψάκι. Και αντικολλητικά ταψάκια, βέβαια. Και εκεί θα βάλεις λαδόκολλα? Όχι. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι.
προσεκτικές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. Δεν θέλεις να φύγει ο αέρας. Όχι. Έχει αφρατέψει όλο αυτό το υλικό. Θεέ μου, εσύ πράσινη σακούλα δεν έφερες. Είναι στο ψυγείο, πάει να φέρει. Τι κάνεις, μπαίνεις, βγαίνεις. Είχε έτσι ένα φίλο μου, πέρναγε και ήρθα. Πήγα να τσεκάρω την κρέμα. Θέλω ακόμα λίγο μέχρι να ολοκληρώσουμε δηλαδή τη διαδικασία που κάνω τροπάρει. Σα φέρνω την κρέμα. Αυτό ωραιότατα νομίζω ότι γινόταν και τουρτίσα. Ναι, ενώ να μην το κάνουμε ατομικά. Βέβαια, σε τσέρκι στρογγυλό μπορείς να το βάλεις. Τι σου λέει ο άνθρωπος. Να μην σε προσβάλλει. Γιατί να μην γίνεται. Ναι, γίνεται. Όχι, δεν γίνεται δηλαδή. Θα μπορούσε να έχει αυτό το μέγεθος να βγάλει την τάρτα. Ένα μικρότερο να βγάλει την κρέμα και αυτομάτως θα έχει μια τούρτα για γενέθλια, για τους φίλους που περιμένεις να πούμε. Για να σε δούμε να το. Να στρώνει το υλικό σου μέσα στο τσέρκι. Έχω μια αγωνία για να προλάβει για το χρόνο, καταλαβαίνεις. Εγώ νόμιζα για να φας το γλυκό, να δοκιμάσεις το γλυκό. Εννοείται, αλλά δεν θέλω να το πω. Ψέματα λέω, ότι ο χρόνος είναι. Λοιπόν, εμένα θα είχαν πέσει πάνω μου τώρα και θα μου τρώγανε το λαρέγγι. Τελειώνει 2 λεπτά, 2 δευτερόλεπτα, 3, 2, 1. Εμένα δεν με βλέπουν κάθε μέρα γι' αυτό. Δεν πώς να τυχερώσει. Λοιπόν, πάρει προθερμένο το φούρνο. Ναι. Θερμοκρασία 170 βαθμούς σε 17 λεπτά. Για 17 μόνο λεπτά. Ωραία. Κάνουμε δεν αυτό με το μαχαίρι. Όχι, όχι. Αυτό το κάνουμε μόνο στα κέικ. Γενικότερα στις ζύμες. Το σταυρώνεις που... καλού κακού. Στις ζύμες που έχουν πολύ γρασία. Το κάνουμε αυτό με το μαχαίρι. Έχουμε 2 λεπτά. Θα προλάβουμε να στήσουμε ή να πάμε σε break και να το κάνουμε μετά. Εγώ λέω πάμε σε break. Ναι. Εσύ να έρθεις εδώ να φαίνεσαι και να μιλάς. Ακούγεται μια φωνή από εκεί πέρα. Λοιπόν, είχαμε αφήσει στην κατάψυξη ή στη συντήρηση να κρυώσει. Επειδή θέλαμε να το κάνουμε γρήγορα, τα αφήσαμε στην κατάψυξη. Κανονικά. Αν φτιάξουμε το γλυκό στο σπίτι, το αφήνουμε στη συντήρηση. Στη συντήρηση. Θέλουμε απλά να πέσει η θερμοκρασία, να κρυώσει. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε σε break και να στήσουμε. Ναι, ναι, να πάμε και να κάνουμε μετά την κρέμα μας, ναι. Ακόμα. Κάνει υπομονή, θα σε φάω. Γεια σας, γεια σας. Ξανά μανά, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Ο Θέμος κλασικά μπαίνει, βγαίνει. Έχει μια άνεση και μια χάρη σε αυτό το πλατό. Έχουμε guest, έχουμε ένα εκπληκτικό και ταλαντούχο σεφ ζαχαροπλαστικής. Είναι ο Πάρης Λεωνίδου. Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το πολύ γνωστό σουκρέ και μας φτιάχνει ένα αριστούργημα. Εμείς πολύ απλά για να το, να το καταλάβετε. Δεν μιλάμε τη γλώσσα της ζαχαροπλαστικής, αυτή τη μιλάει πολύ καλά ο Θέμος με το Μπάρι. Το ονομάσαμε τάρτα βανίλια. Τάρτα βανίλια, ναι, έτσι απλά. Λοιπόν, τώρα είμαστε είμαστε έτοιμοι να ενσωματώσουμε την κρέμα. Την κρέμα Αγγλές με τη σαντιγκή. Ωραία. Αν είχαμε θερμόμετρο και μετράγαμε την κρέμα. Ναι, δεν θα μετράγαμε. Την Αγγλές. Ναι, την Αγγλές. Κάτω από τους 37 βαθμούς. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο, δηλαδή πόση ώρα το αφήνουμε στο ψυγείο. Μπορούμε να την κάνουμε σήμερα, να τη δουλέψουμε αύριο. Α, αλλά αν τη δουλέψουμε αύριο, θα πρέπει να τη ζεστάνουμε λιγάκι. Στα μικροκύματα, να μαλακώσει λίγο. Λαϊκά θερμοκρασία δωματίου. Λαϊκά. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είσαι λαϊκό αγόρι και πρέπει να μιλάμε λαϊκά. Λοιπόν. Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά. Θα γίνω τώρα. Πόπο, μου φέρες τις κρέμες εδώ μπροστά μου. Είδατε πώς μυρίζουν. Μυρίζει απίστευτα. Όλοι ξέρουμε τη βανίλια, αλλά πώς μυρίζει φρέσκια βανίλια. Όχι βανιλίνη, δεν έχει καμία σχέση. Όχι βανίλια. Μπορώ να έχω λίγο το. Να βάλω το φουέτ. Ξανά. Το κατσαρολάκι να βάλω το φουέτ μέσα. Α, ναι, ναι. Βανιλίνη με τίποτα δεν βάζουμε σε αυτό το γλυκό. Το έχουμε καταστρέψει. Όχι, δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Η βανιλίνη δεν μυρίζει βανίλια. Μυρίζει κάτι άλλο. Αλλά έχουμε μάθει ότι μυρίζουμε τη μυρίδια τη βανίλια. Μυρίζει χημία. Είναι χημία. Πάρε κάτι να φέρουμε αυτό εδώ. Ναι. Να φέρετε λίγο. Να από εδώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς έχουμε βάλει μια φόρμα του κέικ που την έχουμε όλοι νομίζω σπίτια μας. Έχουμε βάλει ή μεμβράνη μπορούμε να βάλουμε ή λαδόκολλα. Θα ρίξουμε την κρέμα μέσα. Ναι. Μην σας φαίνεται τσίγρη. Και θα σφίξει. Ναι, δεν είναι κάτι πολύ. Όχι, όχι. Δεν είναι μια πολύ σφιχτή κρέμα. Είναι πολύ αρέα. Έχει ζελατίνα, έχει λιπαρά. Στο ψυγείο θα σφίξουν όλα. Έχει υλικά που θα σου κάνουν λιεζόν μετά. Αλλά δεν φοβάσαι. Πόση ώρα θα την αφήσουμε στο ψυγείο για να σφίξει όλο αυτό και να παγώσει. Αυτό θα την κάνουμε το πρωί, θα τη δουλέψουμε το απόγευμα. Ωραία. Και όταν τη βγάλουμε το απόγευμα θα έχει αυτή τη μορφή. Ναι, γι' αυτό τη βάλαμε στη φόρμα του κέικ.
Για να το δείξουμε ακριβώς πώς θα είναι. Από φόρμα του κέικ, εσύ αυτό το έκοψες και έχεις αυτά τα ισομερή κομμάτια. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τι θέλεις, πες μου. Κάτι σε... Ένα μαχαιράκι μου λέει πάρα πολύ. Ναι. Εδώ. Ναι. Τέλεια. Αλλά τώρα τα σχήματα είναι στη ναι, είναι σχετικό. Ευχέρεια του καθενός. Το παραλληλόγραμμο είναι αυτό που βολεύει πάρα πολύ και δεν είναι σκεφτεία. Είναι τετράγωνο. Άλλη γλώσσα μιλάνε ζαχαροπλάστες. Φύρα, το λένε και οικονομολόγοι, εντάξει, το ξέρω τι είναι. Πόσο διαβασμένη, πόσο διαβασμένη. Ναι, ναι. Εμείς που είμαστε λαϊκά αγόρια θα μας το πείτε να το καταλάβουμε. Είναι, είναι η χαμένη πρώτη ύλη. Δεν πιστεύω, δεν είναι διάφανα. Λοιπόν, στο γλυκάκι αυτό έχουμε επιλέξει να κάνουμε μια σαμπλέ πρέτον κακάο, μια ζύμη τάρτας κακάο, σοκολατένια. Εγώ θα βάλω λίγη μαρμελάδα από πορτοκάλι και αλόι, εξαιρετικό προϊόν. Χειροποίητες και σε λίγο καιρό θα υπάρχουν και στα ράφια. Όχι μόνο ζαχαροπλαστείων και άλλων καταστημάτων. Λοιπόν, για την ώρα μπορεί κάποιος να τις βρει μόνο στο σουκρέ. Προς το πάνω στο σουκρέ, αλλά σε λίγο καιρό μέσω κάποιες συνεργασίες θα υπάρχει και παρά έξω. Και η κρέμα. Υποφέρω, δώσε πόνο. Τι είπατες? Έχω λυσάξει να φάω, Χριστιανέ μου. Με τις φράουλες, για να αρνίρουμε. Το δεκόρ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την παρουσίαση του γλυκού. Άμα είναι νόστιμο και έχει ένα πολύ ωραίο δεκόρ, απογειώνεται σαν γλυκό. Νομίζω όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να ρωτήσω. Μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε άλλη γεύση μαρμελάδα? Ναι, φτάνει να έχει ένα γευστικό σύνολο. Φράουλα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να βάλουμε. Φράουλα. Ναι. Δεν θα επιλέγαμε όμως σαν φρούτο τη φράουλα. Α. Θα είναι πάρα πολύ. Κατάλαβα. Η μουσική μου θυμίζει λίγο κάτι από Λούνα Πάρκ. Πάνω από το ζωή στα παιδάκια, το μαλλί της γριάς, το παγωτό. Σαν παιδάκι νιώθω. Ναι, σαν παιδάκι. Μα είσαι παιδάκι. Ενώ ηλικιακά. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θέμα πολύ μικρές μουσικές φράουλες. Ναι. Σαμποτάζ. Σαμποτάζ. Και αυτό τι είναι? Βασιλικός. Βασιλικός. Μα εγώ ξέρω τι έκανα. Έβλεπα τις άλλες λέξεις στα τέσσερα κομμένες. Ναι, αλλά είναι μεγάλες. Αρχίσαμε. Για άλλη μια φορά. Ναι, ναι, ναι. Ξεφτυλίστηκε. Ξεφτυλίστηκε κάθε μέρα, ναι. Ωραία. Μυρίζουν έχω όλα. Κάτσει, έχω κάτσει πάνω από το βασιλικό. Και η φράουλα και η μαρμελάδα. Και είναι σαν να έχω πάει για προσκύνημα στην Αγία Μαρίνα στην πόλη. Σε λίγες λοιπόν, μέρες. Ωραία. Δεν κρατιέμαι, πάρει, το βλέπεις. Είναι δικό σας. Ορίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω πρώτα. Πότε πάλι. Αυτό που είναι. Είναι, όχι, θέλω να. Αυτό που είναι. Να παντρεύω με τον. Κι εγώ, ευχαριστώ. Στο στέλιο. Μαχαιράκι θέλει τώρα που είναι. Όχι, ναι, λίγο είναι μια χαρά. Ακριβώ. Καλοί μου άνθρωποι. Καλοί μου άνθρωποι. Καλέ, πολύ νόστιμο. Απλά υλικά, ε. Αυτή είναι η ζαχαροπλαστική, παιδιά. Ένα και ένα κάνει δύο. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ νόστιμο. Πολύ καλό. Δεν υπάρχει αυτό το πάντρεμα. Κατάλαβες γιατί δεν έχεις το βάλει πρώτης τάξεως κακάο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε αυτό που δεν το λένε παντεσπάνι, που άμα το φάσει και το έχει μια άλλη γεύση και άμα παντρευτεί με την κρέμα βανίλιας, έρχεται και η ισορροπή, η οποία είναι βελούδο η κρέμα σου έτσι. Είναι τόσο ωραίο. Πάρει πόσο δροσερή είναι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και η Αγγελική είναι πάρα πολύ δύσκολη, ξέρεις, ε. Δηλαδή ένα χρόνο μαγειρεύω εδώ, θα ρίξουν δύο τρία πράγματα που έχω κάνει. Δεν είχα έρθει γι' αυτό. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Θέμω, εσύ δεν θα φύγεις, θα μας κάνεις την τιμή να τελειώσουμε όλοι μαζί. Θα το κάψουμε σήμερα. Ναι, ναι, το κελπούδι, ε. Ναι. Το μαγαζί. Έχεις, θα περιμένεις λίγο, έχεις και δουλειά. Ναι, θα περιμένω, θα περιμένω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσατε και μας βλέπατε από τα σπίτια σας και μας ανοιχτήκατε. Θα βγάλεις και διάγγελμα, λοιπόν.